στο Φανάρι έχει το εργαστήριό του και ο κύριος Βενιζέλος, συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων από τη Θεσσαλονίκη. Μετακόμισε εδώ το 2012 μέσα στην οικονομική κρίση με τη σύζυγό του Βαΐα, επίσης συντηρήτρια, όταν τους πρότειναν να αποκαταστήσουν ένα προσκυνητάρι σε μια ελληνική εκκλησία. Από τότε έχουν βοηθήσει να διασωθούν πολλά σημαντικά μνημεία στην πόλη. Θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή, εκτός από τους Ρωμιούς, οι ντόπιοι μας αγκάλιασαν και συνεχίζουν να μας αγκαλιάζουν και να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε σε ό,τι χρειαζόμαστε. Και το γεγονός ότι είμαστε και Έλληνες, πολλές φορές έπαιξε και θετικό ρόλο, γιατί έχουν ένα σεβασμό απέναντι και στους Έλληνες, αλλά και στον Ελληνισμό. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της δουλειάς του στη πόλη είναι η ανακάλυψη μιας βυζαντινής εικόνας στο Μητροπολιτικό Ναό της Πριγκίπου, που παρέμενε ξεχασμένη με το πέρασμα των αιώνων. Γι' αυτό και εδώ υπάρχει και μία βυζαντινή μονή, την οποία έκτισε η Ειρήνη η Αθηναία, αυτοκράτηρα, εξ Αθηνών. Ακριβώς, λένε οι ιστορικοί, στο σημείο που είναι ο Μητροπολιτικός μας Ναός του Αγίου Δημητρίου. Η Παναγία, η Ελεούσα, που είναι ένα κοιμήλιο του γένους του 14ου και 16ου αιώνων, βρέθηκε εδώ από αυτά τα χρόνια, διότι οι απλοί, ας πούμε, άνθρωποι του μεροκάματου και της εργασίας δεν μπορούσαν να φτιάξουν μια τέτοια εικόνα. Άρα ήλθε από αυτήν την κάστα των ανθρώπων της Βυζαντινής περίοδου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι ρίζες του πολιτισμού. Και η διάσωση οποιοδήποτε σίγουρα έργο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Νιώθω περήφανος όταν συντηρώ κάτι το οποίο ανήκει στον Ελληνισμό ή στην Ορθοδοξία.